Πάμε να παίξουμε το πρώτο σενάριο του The Walking Dead, Here's Negan, The Board Game. Πρόκειται για την γνωστή και αγαπημένη σειρά, και σειρά κόμικ και τηλεοπτική σειρά. Βρισκόμαστε στην αρχή της εξέλιξης ιστορίας του Negan και της συμμορίας του. Ο Negan, ο οποίος είναι αυτός εδώ, με την περιβόητη Lucille, όπως βλέπετε. Μάλιστα είναι και First Player Token το συγκεκριμένο, υπάρχει εδώ. Είναι ουσιαστικά ένας NPC, ένας ουδέτερος χαρακτήρας, τον κινεί το παιχνίδι λίγο πολύ με μια προδιαγεγραμμένη τροχιά. Θέλει να κινηθεί και να φτάσει συνήθως στο exit point, στα σενάρια. Εδώ είναι αυτό εδώ, το πρώτο σενάριο. Και οι παίχτες είναι οι διάφοροι, τα διάφορα μέλη της συμμορίας του Negan, που βρισκόμαστε στην αρχή του καθαρίσματος του Sanctuary από όλα τα zombie. Προσπαθούν να κάνουν secure όλα τα δωμάτια, να τα καθαρίσουν και να το κάνουν το αρχηγείο τους και την έδρα τους αντίστοιχα. Εγώ έχω ξεκινήσει λοιπόν και έχω στήσει το παιχνίδι solo για δύο παίκτες. Έχω πάρει τον Dwight, ο οποίος είναι εδώ. Έχει το Stealthy Ability, μπορεί να κινηθεί 4 spaces αντί για 3, 4 SS αντί για 3, όταν κάνει την action για κίνηση, την ενέργεια για κίνηση. Και επιπλέον ο Dwight μπορεί να κάνει reroll το μαύρο για να δει αν έχει προκαλέσει θόρυβο την ώρα που τρέχει. Οπότε σε τραβάει το παιχνίδι να τον χρησιμοποιήσει να τρέξει ουσιαστικά, ρίχνοντας τον μπλεζάρι. Και αφού μπορείς μετά να ρίξεις το μαύρο, που είναι 50% πιθανότητα αν έχεις κάνει θόρυβο, να το ξαναρίξεις αν έχεις κάνει θόρυβο για να τον αποφύγεις. Η Λάουρα στην δίπλα πλευρά είναι resourceful. Η Λάρα μπορεί να κάνει το ίδιο action δύο φορές στο activation της, που είναι η εξαίρεση και είναι πολύ καλό αυτό. Και επιπλέον μία φορά σε κάθε γύρο μπορεί να πετάξει μία κάρτα supply για να κερδίσει ένα action token συν ένα, ή για να προσθέσει ένα μπλεζάρι σε μία επίθεση, άμυνα ή ένα secure roll. Ξεκινάνε και οι δύο με 5 stamina, τα οποία το βλέπουμε εδώ. Αν πέσει εδώ γίνονται incapacitated. Και φυσικά προσπαθούμε να αποφύγουμε να μας αγκώσουν τα ζόμπι, γιατί αν γίνει αυτό και έχουμε γυρίσει από τη μεριά που είμαστε beaten, αν φτάσει εδώ γινόμαστε και player eliminated, οπότε χάνουμε τον survivor αντίστοιχα. Το thread του παιχνιδιού ξεκινάει σε αυτό εδώ το dial, είναι στο 1, και επίσης δείχνει και τον αριθμό που πρέπει να πετύχουμε για να κάνουμε secure ένα δωμάτιο, ανάλογα με το thread. Όσο ανεβαίνει αυτό θα γυρίζει, δεν είναι spinner, απλά θα το δείχνουμε. Αν φτάσει εδώ, ουσιαστικά έχουμε χάσει το παιχνίδι από threat. Ο Negan είναι εδώ και το action που έχει, το action phase του, εξηγείται σε αυτή τη βοηθητική κάρτα. Επίσης έχει το Negan action deck, από το οποίο τραβάμε για να δείχνουμε πόσα κινείται και τι θα κάνει. Και επίσης υπάρχει το event deck εδώ, που είναι εδώ στο πλάι, μαζί με το Walker reference card, που δείχνει τι κάνουμε στη φάση Walker. Ξαναλέω, το παιχνίδι έχει ένα πολύ απλό sequence. Πρώτα παίζουν το survivor phase, που σημαίνει ότι κάθε survivor θα πάρει ένα action και θα κάνει μία σειρά και θα κάνει δύο action διαφορετικά. Εξαίρεση είναι η Λάρα που μπορεί να κάνει το ίδιο, είπαμε, δύο φορές, αν θέλει. Μετά θα περάσουμε στο Walker Phase, θα παίξουν τα zombie. Μετά θα περάσουμε στο Here's Negan, θα παίξει ο Negan. Και μετά θα περάσουμε στο End Phase, όπου θα κοιτάξουμε για το Threat και θα προχωρήσουμε στον επόμενο γύρο. Στο σενάριο αυτό, ξαναλέω, η τροχιά που θα διαγράψει ο Negan προσπαθώντας να φτάσει στο Exit Point είναι από εδώ μέσα. Θα κινηθεί από εδώ για να φτάσει και να βγει εδώ πάνω, που είναι το Exit Token. Ξεκινάμε λοιπόν, πρώτος γύρος. Στον πρώτο γύρο αυτό που θα κάνω είναι να προσπαθήσω πρώτα, μάλλον, να κάνω secure κάποια δωμάτια. Θέλω να κάνω secure τα δωμάτια, γιατί όσο τα δωμάτια που είναι secure στο τέλος, ουσιαστικά στο End Phase, κοιτάω να δω πόσα δωμάτια είναι secured. Ανεβαίνει το threat 1 αν τα δωμάτια που είναι secured είναι λιγότερα από ότι η survivor. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα secure, οπότε είναι λιγότερα. Είναι 0 προς 2 survivor, 3 μαζί με τον Negan. Οπότε πρέπει να κάνω τουλάχιστον 3 δωμάτια secure. Αυτή secure τα κάνω αυτά γυρίζοντάς τα από στην μεριά, αφού έχω μπει και τα έχω ανοίξει και έχω σκοτώσει όλα τα ζόμπι και ούτω καθεξής που υπάρχουν μέσα, τους walker. Το κάνω secure, θα δούμε πώς. Άρα λέω να μην προσπεράσω αυτό το δωμάτιο που είναι στην άκρη, ξεκινώντας, και να πάω να το κάνω secure. Άρα ο Dwight ξοδεύει το πρώτο action για να κάνει ένα. Μπορώ να κινηθώ μέχρι και τρία, έτσι. Μπορώ να περάσω μέσα από πόρτα, δεν είναι καμία πόρτα κλειδωμένη από αυτές, οπότε απλά θέλει άνοιγμα. Αν ανοίξουνε, ανοίξανε. Ένα. Ανοίγει πόρτα. Και με το που ανοίξει ένα δωμάτιο θα μπω διαγώνιο, δηλαδή σκόπευα να μπω διαγώνιο, γι' αυτό και μπορώ να την ανοίξω και από εκεί. Οπότε ακολουθώ τη ρουτίνα του να κάνω entering ένα room. Έχω λοιπόν κάνει το εξής, έχω ανοίξει το δωμάτιο. Ένα unsecure δωμάτιο, όταν ανοίγεται στην αρχή, το πρώτο που κάνουμε είναι να φανερώσουμε ένα
όποιο Walker Token υπάρχει στο δωμάτιο και να βάλουμε τα Walker. Τέτοιο είναι το Walker Token. Δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή εκεί. Ωραία. Να τραβήξουμε μια κάρτα δωματίου και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που λέει, τοποθετώντας ό,τι μοντέλα μας πει και token αντίστοιχα στις θέσεις που λέει. Και αν έχει ένα άπειρο πάνω η κάρτα, θα μείνει μέσα στο παιχνίδι. Ανοίξαμε ένα δωμάτιο, οπότε τραβάω μια κάρτα δωματίου. Να δω τι θα δούμε. Ένα supply token και θα ρίξουμε το λευκό ζάρι για να δούμε πόσα walkers θα μπουν μέσα. Make an attack roll με δύο κόκκινα against a survivor that opened the door, if any. If no stamina is lost, the survivor gains one reputation. If the attack roll scores any, the survivor makes noise. Ωραία. Ένα supply token και θα ρίξουμε ένα λευκό για να δούμε πόσα ζάρια θα μπουν. Πόσα ζόμπι θα μπουν, κανένα. Τέλεια. Και φυσικά αυτό έχει γυρίσει. Έχουμε μπει μέσα. Ένα, δεν έχει γυρίσει μάλλον, έχουμε μπει μέσα. Ένα από εδώ που ήμουν. Ένα, δύο και έχω και άλλη μία κίνηση να κάνω. Αλλά πρώτα πρέπει να βάλω και το. Πρέπει να βάλω και το supply token. Το οποίο ουσιαστικά είναι κάτι χρήσιμο, γιατί σε supply token, αν το κάνω search, θα μπορώ να βρω εξοπλισμό, καλύτερα όπλα, ενδυνάμει και ούτω καθεξής. Έτσι θέλουμε να κάνουμε search supply tokens. Οπότε έχει μπει ένα supply token. Το supply token γενικά πρέπει να μπει τουλάχιστον 3 θέσεις μακριά από τον. Ας πούμε ότι δεν έχω μπει ακόμα. Είμαι εδώ. 1, 2, 3. Οπότε θα μπει εδώ το supply token. Okay. Και συνεχίζω την κίνησή μου μπαίνοντας μέσα. 2, ήμουν εδώ, 1, 2, 3 εδώ, για να έρθω σε αυτό το σημείο. Οπότε σαν δεύτερο action νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να προσπαθήσω να κάνω secure το δωμάτιο, για να το προσθέσω σε αυτά που θα έχω secure. Ξαναλέω ότι αν κάνω τόσα secure δωμάτια όσοι είναι survivor, δεν θα ανεβαίνει στο τέλος το end phase ένα thread κάθε φορά το thread meter, οπότε αν κάνω 1, 2 και 3 ή 3, γιατί έχω 3 survivor μαζί με τον Negan, θα είμαστε νομίζω σε καλό βαθμό. Οπότε πώς γίνεται το secure? Σαν δεύτερο action λοιπόν θα δοκιμάσω να κάνω secure. Ρίχνω ένα λευκό ζάρι. Το λευκό ζάρι έχει ένα blank και όλα τα υπόλοιπα είναι success. Πρέπει να φέρω τόσα success όσο είναι το νούμερο που δείχνει εδώ. Βρίσκομαι στο χαμηλό thread level, οπότε το έχω κλειδαριά με νούμερο 1. Που σημαίνει ότι και ένα να φέρω μπορώ να κάνω secure το δωμάτιο. Για να δούμε. 2. Το κάνω secure, το γυρίζω. Γιατί πρέπει να μην υπάρχουν zombies για να μπορώ να κάνω secure το δωμάτιο. Και θα πρόσθετα ένα ζάρι λευκό για κάθε extra survivor που έχουμε στο δωμάτιο. Για να με βοηθήσει. Ακόμα και τον Negan θεωρητικά. Τελείωσε ο Dwight, έχει κάνει 2 διαφορετικά action. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Με τα action point που έχει, τα τελείωσε. Το δεύτερο που θα κάνω είναι θα παίξω με την Laura. Η Laura, όταν κάνεις αυτόματα όταν κάνεις αυτόματα το ένα δωμάτιο secure, αυτό που γίνεται είναι αυτός που το έχει κάνει secure, εδώ σε κάποια περίπτωση ο Dwight, παίρνει ένα reputation. Αυτό έχει σημασία όταν παίζουμε, προσπαθούμε να δούμε ποιος είναι το top dog, ο καλύτερος με την περισσότερο reputation στους ανάμεσα στους χαρακτήρες, για να κερδίσεις από αυτούς που κερδίζουν το παιχνίδι, αν κερδίσουμε το παιχνίδι. Και επίσης το thread μειώνεται κατά 1. Εδώ το thread είναι ήδη 1 όταν ξεκινάει το παιχνίδι, έτσι. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να πέσει κάτω από 1. Οπότε μένει εκεί. Συνεχίζουμε λοιπόν. Παίζει η Laura. Η Laura αυτό που θέλει να κάνει τώρα είναι να ανοίξει λίγο το δρόμο μάλλον για τον Negan. Και να ανοίξει όλες τις πόρτες. Ο Negan στο σενάριο αυτό, αυτό που θεωρητικά θα κάνει είναι θα προχωρήσει, για να δούμε λίγο ότι είναι μέσα στο σενάριο, στο booklet, δείχνει την πορεία που θα πάρει ανάλογα με το σενάριο. Σαν NPC θα κατέβει από εδώ διαγώνια, θα περάσει εδώ μέσα ευθεία, θα περάσει γύρω από το barricade, δεν μπορεί να επιδείξει πάνω από barricade που κάνει survivor, και να μπει από εδώ
για να έρθει εδώ, από εδώ να περάσει τη διαγώνια, να έρθει εδώ και να μπει από εδώ μέσα και να φτάσει στο exit. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Έτσι, ωραία. Για να δούμε. Νομίζω καλό είναι να είναι μπροστά κάποιος από τον Ίγκα, να μην τον αφήσω να κινηθεί, γιατί αλλιώς έχουμε πρόβλημα. Ας αφήσω τον Dwight πίσω, έχει και 4 κίνηση, αντί για 3. Θεωρητικά μπορεί να κάνει κάτσα πιο εύκολα. Άρα, η Λάουρα αυτό που κάνει είναι κινείται 1. 2. Μπαίνει εδώ. Και αυτό ανοίγει. Και 3. Θα μπει εδώ μέσα. Αφού πρώτα ανοίξουμε αυτό το δωμάτιο και δούμε τι υπάρχει. Ανοίγουμε και δεύτερο λοιπόν δωμάτιο. Οπότε, με το που ανοίγουμε το δεύτερο δωμάτιο, τραβάμε κάρτα. Βάζω την. Απλά πήρα το deck, δεν κλέβω, για να βάλω κάτω-κάτω την άλλη κάρτα και να ανοίξω την επόμενη. Lockdown, ένα supply token. Και θα ρίξουμε το λευκό ζάρι να δούμε Quaker και if there are any other closed doors in this room, replace them with locked doors. If not, add plus one to the threat level. Κακό αυτό, γιατί για να σπάσουμε πόρτα πρέπει να κάνουμε break and enter. Είναι, κάνει θόρυβο και είναι και skill. Να βρούμε μια κλειδωμένη πόρτα, να βάλουμε. Κλειδωμένες πόρτες έχουν το λουκετάκι, οπότε υπάρχει η πόρτα εδώ άλλη και είναι αυτή, οπότε θα την βάλουμε εδώ στη θέση αυτής εδώ. Επίσης, το επόμενο που κάνουμε είναι, θα βάλουμε ένα supply token και εδώ με υλικά. Πρέπει να μπει σε απόσταση 3, 1, 1, 2, 3, ας το βάλουμε εδώ. Και στο supply, για να τσεκάρω κάτι, για να ψάξεις πρέπει να είσαι πάνω σε supply token, σαν action. Αυτό θέλω να δω. Beaten. Clear the way, make noise, recover stamina, swap items, secure search. May perform a search action if they are standing on or adjacent. Οπότε δεν χρειάζεται να πάω δίπλα, αλλά το αφήνω εκεί. Okay. Και από δίπλα δηλαδή. Και ο Dwight εδώ μπορεί να κάνει στο γωνιακό τέρμα πάνω search. Ωραία, το βάζω εκεί λοιπόν. Έχει ανοίξει αυτό, έχει άλλη μια κίνηση η οποία θα μπει μέσα. Εδώ, την κίνησή της. Πώς βλέπουμε εδώ. Και θα ρίξουμε λευκό ζάρι για να δούμε πόσα zombies θα μπουν οι walkers. Κανένα, wow! Ένα στα έξι. Δεν μπαίνει λοιπόν πάλι κανένα zombie. Αλλά όμως αυτή η κλειδαριά εδώ έχει κλειδώσει. Αυτή η. Η πόρτα από κανονική που ήταν και θα άνοιγε απλά με κίνηση, ανακαλύπτουμε ότι είναι κλειδωμένη, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε break and enter για να μπορέσουμε να περάσουμε από εκεί. Okay, έχει τελειώσει το ένα της action. Σαν δεύτερο action θα μπορούσε και αυτή να κάνει secure το δωμάτιο. Αλλά δεν θα το κάνει ακόμα. Να κινηθεί ένα, δύο. Ναι, θα έλεγα να κινηθεί. Όχι, θα προσπαθήσει να κάνει secure το δωμάτιο. Είμαστε ακόμα σε χαμηλό, οπότε συμφέρει να κάνουμε secure τώρα τα δωμάτια. Οπότε ρίχνει και αυτό το ζάρι. Ένα, τέλεια. Ήθελε ένα. Για να κάνει secure το δωμάτιο πρέπει να φέρεις και ίσο νομίζω, σωστά δεν τα λέω, νομίζω και πριν, καλά πριν έφερα 2. If the total score is equal or greater, ωραία, είναι equal, 1, γιατί το thread μας είναι στο 1, έχει μια κλειδαριά εδώ, οπότε και αυτό το δωμάτιο γίνεται secure και αυτή παίρνει ένα reputation και θα έπεφτε και πάλι το thread 1, δεν υπάρχει thread για να πέσει, ωστόσο ένα reputation το παίρνει εδώ αντίστοιχα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τελειώσαμε με τα δύο action, έχουμε κάνει secure 2 δωμάτια, not bad.
Τελειώσαμε με την Survivor Phase, πηγαίνουμε στη φάση των Walker, η οποία εξηγείται και εδώ. Τραβάμε ένα event card και διαλέγουμε targets, στόχους. Τραβάω λοιπόν μια κάρτα. Και τι διαβάζω, breakout. Καταρχήν αυξάνει το threat συν 1, οπότε από το, συν, από το 1 που είμαστε πηγαίνει στο 2. Choose a survivor, the nearest unopened, unlocked, unsecured room to that survivor is immediately opened. Open all doors in that room and draw a room card for it and any other rooms that are opened by this card. Γίνεται ένα boom, έτσι, ένα ντου και ανοίγουν κάποια... κάποιες πόρτες και βγαίνουν ζόμπι ουσιαστικά. Η αλήθεια είναι ότι το πιο κοντινό δωμάτιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ πρέπει να είναι και unlocked. Να δω τι λέει η κάρτα. Nearest unopened, unlocked. Να μην είναι κλειδωμένο και unsecured. Ωραία. Αυτό που ανοίγει, το πιο κοντινό δωμάτιο που είναι unlocked και unsecured κτλ. Είναι ή αυτό ή αυτό. Μπορώ να διαλέξω όποιο θέλω. Ας πούμε ότι διαλέγω το πάνω. Ανοίγει αυτό αυτόματα. Και τραβάω μια κάρτα να δω τι υπάρχει μέσα. 3 supply tokens, walkers. Είμαστε στο all quiet, οπότε θα ρίξουμε κόκκινο ζάρι. Στη λευκή ζώνη είναι all quiet. Στην επόμενη, από το 5, από το 1 έως το 3 είναι all quiet. Από το 4 έως το 8 βρισκόμαστε στο low. Στο medium 8 έως 13 είναι αυτό το ροζ κάτω, βρισκόμαστε, θα έχουμε το λευκό. Και στο high, που είναι από το 14 στο 18, είναι το μπλε. Είμαστε στο λευκό, οπότε ρίχνουμε ένα κόκκινο. Καλά, και θέλω να ήμασταν ένα κόκκινο, θα ρίχναμε. Μπαίνουν όμως 3 supply token, που είναι πολύ καλό αυτό. 3 supply token σημαίνει ότι έχω δυνατότητα να βρω αρκετά πραγματάκια εδώ πέρα. Ένα. Δύο. Και ένα ακόμα. Τρία. Θα ρίξουμε ένα ζάρι για να δούμε πόσα ζόμπις θα μπουν. Το ζάρι που έχουμε είναι κόκκινο με βάση την κάρτα. Το δωμάτιο δείχνει ότι είναι κόκκινο. Ένα. Οπότε ένα walker μπαίνει. Στο δωμάτιο αυτό. Και αυτό πάλι αφαιρείται από... Δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάποιο ongoing effect, οπότε τελειώσαμε και με αυτή την κάρτα. Ξαναλέω, είναι εισαγωγικό το σενάριο, έτσι είναι σχετικά εύκολο. Αυτό δεν σημαίνει δεν έχει το ενδιαφέρον του. Συνεχίζουμε τώρα με... Τελειώσαμε με το event card, είδαμε τι έγινε. Move Walker Tokens. Ξεκινάμε το closest. Move one space toward the nearest survivor. Το πιο κοντινό Walker Token που δεν ξέρουμε, το πρέπει να σηκώσουμε για να δούμε τι είναι, είναι αυτό. Ένα πιο κοντά στο survivor πηγαίνει εδώ. Στη συνέχεια, move two spaces towards the nearest survivor για τους walkers. Υπάρχει μόνο ένας walker αυτή τη στιγμή εδώ, ένα και ένα δύο, οπότε έρχεται εδώ. Και walkers attack. Δεν υπάρχει κανένας walker που είναι δίπλα σε survivor, οπότε αυτό το προσπερνάμε. Έτσι είναι η ρουτίνα που δείχνει εδώ. Και προχωράμε στη φάση του Negan. Λοιπόν, αν ο Negan είναι adjacent σε walker ή σε ένα unsecured δωμάτιο, που δεν είναι. Είναι διάδρομος αυτός μεγάλος. Τότε γίνεται enraged. Αν δεν γίνει, τραβάμε μια κάρτα. Τραβάμε μια κάρτα να δούμε πώς θα κινηθεί ο Negan. Moves one space. Και ο nearest survivor takes a plus one action. Τέλεια. Be more practical. Μπράβο, Νίγκαν. Αυτό λοιπόν έρχεται εδώ. Πάμε από κάτω πάλι. Κινείται ένα space. Για αγώνια. Και πιο κοντινό survivor είναι. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Όχι. Είναι η Λάουρα. Οπότε η Λάουρα θα πάρει ένα συν ένα action. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει όποτε θέλει για να αποκτήσει ένα ακόμα action όταν έχει σημασία να το χρησιμοποιήσει. Για να μπορέσει να
Το βάζουμε εδώ να το θυμόμαστε. Είναι ένα action. Ωραία. Στη συνέχεια, είπαμε ότι ο Negan κινείται... γενικά η ρουτίνα του Negan λέει ότι η Negan moves towards target point by clear route if multiple routes move closest without entering a secure room. Cannot jump over barricades, cannot open doors or enter unsecure rooms. If required to do, he will become enraged. If Negan cannot move or at all because survivors are in the way, he will become enraged. If Negan moves adjacent to walkers, he will become enraged. If not enraged, resolve card text. Αυτό που έκανα εγώ. Έτσι, και αν είναι enraged, αν τα παίρνει, γιατί δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, είναι η κάτω ρουτίνα, θα τη διαβάσω όταν γίνει. Λοιπόν, μέχρι στιγμής όλα καλά, τελείωσε end phase. Στο end phase αυτό που κάνουμε είναι αφαιρούμε τα activation token. Θεωρητικά βάζουμε ένα activation token για να δείχνουμε ποιο survivor έχει τελειώσει. Τώρα είμαστε με πέσω solo με δύο, δεν το κάνω. Ξέρω, θυμάμαι ποιο έχει γίνει activate. Συνένα το thread αν είναι λιγότερα τα secure δωμάτια από το survivor. Έτσι. Και νομίζω, για να το επιβεβαιώσω, μετράει και ο Negan, αν θυμάμαι καλά. Including Negan. Οπότε το thread από 2 πηγαίνει στο 3. Θυμίζω αν φτάσει το thread στο 19, 18 εδώ στην κεφαλή, τελειώνει το παιχνίδι, έτσι. Χάνουμε. Οκ. Okay. Αν υπάρχει fire θα ανέβαινε σε ένα ακόμα, αν υπήρχε φωτιά. Κάνουμε resolve τη ζημιά από damage φωτιάς αν υπάρχει. Ρίχνουμε μαύρο ζάρι για κάθε knocked out walker να δούμε αν θα σηκωθεί. Και first player token περνάει στον επόμενο παίχτη. Που είναι η εγώ πάλι, γιατί παίζω και τους δύο χαρακτήρες και προχωράω. Λοιπόν, δύο action τώρα πάλι. Δύο action σημαίνει ότι με συμφέρει να... Να πάρω το καταρχήν, δεν ξέρω κατά πόσο θέλω να πάρω καλύτερα όπλα. Οκ, okay, θα δούμε. Τα κόκκινα ζάρια έχουν 2 blank. Τα λευκά έχουν 1. Οπότε τα λευκά είναι καλύτερα από τα κόκκινα, αν θυμάμαι καλά. Το λέω γιατί το rifle που ρίχνει αυτή η Λάουρα ρίχνει με λευκό. Και σε range 2 ως 10, δεν ρίχνει σε range 1. Εκεί πρέπει να κάνεις μελή. Οκ, λοιπόν, έχει τα action της. Ξεκινάμε με... με να κάνει, να κινηθεί 1, 2 και από εδώ που είναι adjacent μπορεί να κάνει search. Είναι secure, το δωμάτιο δεν έχει zombies. Έτσι, για να κάνει search πρέπει το δωμάτιο να μην έχει walkers. Και να μην υπάρχει άλλο μοντέλο στο space πάνω που έχει το supply token. Οπότε τραβάω μια κάρτα. Αφαιρώ αυτό εδώ, το supply token και τραβάω μια κάρτα να δω τι βρήκα. Range, ένα weapon το οποίο είναι άχρηστο γιατί μου ρίχνει, μου δίνει να ρίξω ένα λευκό ζάρι. Μια στιγμή να το ξαναδώ τώρα αυτό, γιατί θα δω αν θα το κάνω equip ή όχι. Πρέπει να το αποφασίσω τώρα αν θα γίνει κάτι equip. Το λευκό versus το κόκκινο. Το λευκό έχει ένα blank. Έτσι. Το κόκκινο έχει 2 blank. Το λευκό έχει 1-2-3 άσους. Το κόκκινο έχει 1-2-3 άσους. Μέχρι εδώ είμαστε ίσα. Και το λευκό έχει και το κόκκινο έχουν ένα face αυτό, που είναι και το θαυμαστικό. Και το λευκό έχει άλλο ένα face αυτό χωρίς το θαυμαστικό. Οπότε είναι καλύτερο. Άρα το κλειδί είναι καλύτερο από το μαχαίρι. Ναι. Άρα θα το κάνω equip. Φυσικά και θα το κάνω equip για να ρίχνω ένα ζάρι παραπάνω. Ένα καλύτερο ζάρι μάλλον. Οκ, τέλεια. Συνεχίζω. Με το δεύτερο της action. Το οποίο θα είναι να σπάσει την πόρτα. Break and enter.
Το break and enter είναι action που για να το κάνεις ουσιαστικά, για να το κοιτάξω λίγο και αυτό, να το πούμε σωστά. Το break and enter γίνεται σε κλειδωμένες πόρτες, προφανώς. Έτσι. A survivor adjacent to a locked door may attempt to break through as an action και ρίχνεις ένα μαύρο ζάρι και αν φέρεις το success, ανοίγει η πόρτα κανονικά. Σε blank, το door remaining closed, whenever you succeed or not, κάνεις θόρυβο. Μάλιστα, πρέπει όμως να γίνει, οπότε με το δεύτερο action θα κινηθώ εδώ και με το τρίτο θα προσπαθήσω να την ανοίξω σπάζοντας την πόρτα. Απέτυχα, έκανα θόρυβο, ανεβαίνει το thread 1 και πάμε στο 4. Τέλεια. Να κάνουμε, δεν μπορεί να είναι όλα ρόδινα. 3 action γιατί έχει πετάξει και αυτό εδώ για να το κάνει. Κινήθηκα, έψαξα και ξανά κινήθηκα, έψαξα. Α, δεν μπορώ να το κάνω, sorry. Ήμουν εδώ. Κινήθηκα, έψαξα και μετά ξανακινήθηκα. Οπότε μέχρι εδώ μπορώ να έρθω. Ναι, δεν μπορώ να ρίξω. Άρα κακώς έκανα. Δεν μπορώ. 4. Με αυτό είναι το τρίτο μου. Οπότε έφυγε γι' αυτό. Ωραία. Τελειώνει και αυτό. Οπότε το επόμενο action είναι, περνάμε στον Dwight. Εδώ θα κάνει και αυτό σε ένα search. Θα σηκώσει αυτό εδώ αντίστοιχα το token. Για να δούμε τι βρήκε από το supply deck. Angle grinder. Ένας τροχός. Discard this card as a fight action instead of using an equipped weapon. Remove ένα ζάρι. Πολύ καλό. Το πετάς, τον τροχό, πετάς και ένα μπλε ζάρι και τόσα διπλανά ζόμπις όταν είναι κοντά τα ξεφορτώνεσαι. Πολύ καλή κάρτα. Θα τη βάλω ελαφρώς off για να θυμάμαι ότι μπορώ να τη χρησιμοποιήσω έξτρα. Δεν καλύπτει το μαχαίρι μου. Το έχω έτσι. Δεύτερο action. Θα κινηθώ. 1, 2, 3. Δεν θα μπω μπροστά του γιατί αν πάει να περάσει και δεν μπορεί να περάσει θα τα πάρει ο Νίγκαν, γίνεται enrage, οπότε μετά τρώμε ξύλο, χάνουμε reputation κτλ. Και θα σταματήσω εκεί. Σαν δεύτερο action. Παίζει τα Walker. Κινούμε τα Walker Token 1. Κινούμε τα Zombie Figures, Walker, τα Walker Miniatures 2. Δεν μπορεί να κινηθεί. Μάλλον πριν το κάνουμε όλο αυτό, τραβάμε κάρτα. Ναι. Πρώτα τραβάμε ένα event, το ξέρασα. Cry for help. Choose a survivor. That model immediately performs a free call Negan action without paying the cost in reputation. However, the chosen survivor then causes noise. Οκ. Okay. Που σημαίνει θα ανέβει το threat. Αυτό είναι το noise. Call Negan action είναι όταν τον φωνάζεις τον Negan για να σε βοηθήσει όταν τα έχεις χρειαστεί. Και σε αυτή την περίπτωση this action may only be performed if Negan is in play. Χάνεις reputation, αυτό είναι το κόστος που δεν το χάνω. Ρίχνεις ένα μπλε για να χάσεις reputation. Καθώς ο Negan γίνεται angry at having to bail out you. If the survivor doesn't have sufficient reputation for the die roll, they still lose as much as they can. Otherwise, immediately move Negan up to 3 spaces. Instead of moving towards his target, the survivor who called him may choose where he moves. Και κινείται ο Negan και μετά αφαιρεί μέχρι 3. Κινείται μέχρι 3 και αφαιρεί ρίχνοντας ένα μπλε ζάρι τόσα 1, 2, 3 και εδώ τώρα θα ρίχνει ένα μπλε ζάρι για να δει τόσα ζόμπι να αφαιρέσει. Έτσι, αυτό είναι το call Negan. Δεν υπάρχουν βέβαια ζόμπι να αφαιρέσει. Okay. Και τελειώνει. Οκ. Okay. Αλλά έχουμε κάνει noise που σημαίνει ότι έχουμε πάει στο 4, γιατί τον φωνάξαμε, βοήθεια, του είπαμε. Στη συνέχεια,
κινούνται τα zombies, τα walkers. Τώρα κινούνται ένα τα token και δύο οι μινιατούρες, δεν μπορεί να κινηθεί. Τελειώνουμε εδώ και στη συνέχεια αυτό που γίνεται είναι επιτίθονται στους survivor, αλλά δεν υπάρχει επαφή αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια κλειδωμένη πόρτα ανάμεσά μας εκεί, όπως βλέπετε. Τελειώνει γύρος. Έχουμε λιγότερο αριθμό σε κύριο δωμάτια από τη survivor. Έχουμε 2 εναντίον 3 μαζί με τον Ίγκαν, οπότε ανεβαίνει το threat και πάει στο 5. Καλά τα πάμε. Not. Και τώρα θέλουμε 2 successes για να κάνουμε secure ένα δωμάτιο, το οποίο θα το χρειαστούμε μάλλον. Okay, παίζει... Α, και μισό λεπτό. Ναι, κάναμε το Walker Face, δεν κάναμε τον Negan Face. Τον Negan Face πριν προχωρήσουμε για τον επόμενο γύρο, πρέπει να κινηθεί και ο Negan. Είναι πρώτο Walker Face, μετά είναι τον Negan. Ο Negan, λοιπόν, είναι σε δωμάτιο, δεν είναι enraged, έτσι. Τράβαμε κάρτα για να δούμε, δεν είναι, τα έχει πάρει. Δεν έχει δίπλα του zombie, δεν του έχουμε κλείσει το δρόμο. Τράβει κάρτα για να δούμε πώς θα κινηθεί. Move to spaces, κινείται 2 θέσεις και reduce the threat level, ρίχνοντας ένα. Oh, let Lucille protect you. Πολύ καλή κάρτα, κρίμα που τη χάνουμε τώρα. Γιατί γίνεται το εξής πριν ανέβει. Αυτό ανεβαίνει στο τέλος του γύρου, έτσι. Κινείται 2, άρα κινείται 1 εδώ. Και διαγώνια μετά, να δω λίγο γιατί κοιτάω το predefined route που έχει στο σενάριο, έχει μια γραμμή που δείχνει πως κινείται, ναι, κινείται εδώ και μετά εδώ, κινήθηκε 2 και μετά ρίχνουμε ένα κόκκινο ζάρι για να δούμε πόσο θα μειώσει το threat, γιατί 1, οπότε από το 4 πέφτει στο 3 και μετά θα ρίχνει ένα μπλε ζάρι για να αφαιρέσει τόσα walker μέχρι 3 spaces μακριά, έτσι, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνει γιατί δεν υπάρχουν, είμαστε τόσο καλοί. Εντάξει, εισαγωγικό σενάριο είναι, χαιρόμαστε τσάπα. Okay. Ωστόσο όμως τώρα είναι το τέλος του γύρου που ανεβαίνει το threat 1. Γιατί είμαστε περισσότεροι από ότι τα secure δωμάτια. Είμαστε 3 μινιατούρες, 1, 2, 3, εναντίον 2 secure δωματίων. Επόμενος γύρος. Μάλιστα. Ο επόμενος γύρος είναι να δοκιμάσει η Λάουρα πάλι να σπάσει την πόρτα. Πρέπει να δοκιμάσουμε να σπάσουμε την πόρτα, να κάνουμε break and enter, έτσι. Πρώτο action. Τίποτα, κανεβάζουμε το θόρυβο κατά ένα. Δεύτερο action. Τίποτα, ανεβάζουμε το θόρυβο κατά ένα. Μάλιστα. Ωραία τα μαντάτα. Ο Dwight κινείται. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ας πούμε ότι έχετε εδώ. Δυστυχώς όμως, τώρα θα μπλοκάρουμε τον Negan, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε. Τελειώσαμε με το action μας, τελείωσε το... Προχωράμε στα zombie. Τα zombie λοιπόν τραβάνε μια κάρτα στο Walker Face, event, συν 2 thread. Choose... Εδώ είχε. Δεν είχε συν. Οκ, λέμε πως το ξέρω. Choose a survivor, place 3 Walker tokens at the closest entry point to them, regardless of... Walker tokens of the current thread level. Καταρχήν ανεβαίνει το thread κατά 2. Τάκ, τάκ, πάμε στο 8. Και κάπως έτσι γίνεται ο κακός χαμός. Διαλέγουμε ένα survivor και βάζουμε 3 walker tokens στο closest entry point to them. Ποιο είναι το closest entry point? Αυτό εδώ. Άρα παίρνουμε 3, 1, 2, 3 και τα σκάμε boom εδώ. Regardless of the current thread level, place one walker token on the nearest unsecured token to them, even in an open room. Εδώ θα το βάλουμε εδώ. Και ο λόγος είναι γιατί τουλάχιστον είναι κλειστή η πόρτα. Επειδή υπάρχει ίση απόσταση, επιλέγω να το βάλω εδώ. Για να είναι πίσω από την κλειστή πόρτα, να μην την ανοίξουμε τουλάχιστον την πόρτα. Ξέρω εγώ.
Ας δούμε. Χέρντ, έτσι έχει μπει ένα κοπάδι, μια γέλη, χαμός, κακός χαμός. Μάλιστα, και ανέβηκε το thread. Τώρα θα κινηθούν αυτά πρώτα ένα και στη συνέχεια αυτά δύο. Μινιατούρες δεν υπάρχει άλλη μινιατούρα. Οπότε τελειώσανε με την κίνησή τους, δεν κάνουν fight. Όχι, ψέματα, κινούνται και αυτά. Ένα. Ένα. Έρχονται αυτά εδώ. Ευτυχώς ακόμα δεν μας βλέπουν. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, αφού κινηθήκανε και αυτά, θα κινηθεί ο Νίγκαν. Ο Νίγκαν είναι δίπλα σε walkers, όχι. Είναι σε ένα secure δωμάτιο, όχι. Οπότε δεν γίνεται enrage, δεν έχουμε γλιτώσει τις φαλιάρες του. Τραβάμε κάρτα, Νίγκαν. Νίγκαν does not move. Πάλι καλά. Νίγκαν becomes enraged, following the normal rules. He then causes noise, if he hadn't already. Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν τι γίνεται τώρα όταν τα παίρνει ο Νίγκαν με τη Λουσίλ του. Νίγκαν's rage. Survivors with the highest reputation loses τόσο όσο έρθει στο μπλε. Το μπλε έχει και blank. Okay. Οπότε δεν έχει πάνω από ένα να χάσεις, ένα θα χάσει. Άρα, ποιος θα το χάσει τώρα από τους δύο, ας πούμε το χάνει ο Dwight. Και ξαναπέσει στο 0. Okay. Στη συνέχεια, if no survivors in range, Negan causes noise. Survivors with three spaces lose one stamina within three spaces. Άρα και αυτός χάνει ένα stamina, τρώει σφαλιάρα, boom, και αυτός. Πέφτει λοιπόν αυτός στο 4, μας την κοπάνει στον Negan, γιατί τα πήρε, πολύ ωραία. Και if adjacent to walkers, remove. Να ρίξουμε ένα ζάρι μπλε τόσα walkers, δεν είμαστε just walkers. If in a secure room leave via the shortest route, do not resolve cards, text, ok, και κάνει και θόρυβο που σημαίνει πάμε στο 9, τέλεια, τα-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν-ταν. Είμαστε εδώ, στο 9. Και θέλουμε 3 για να κάνουμε success. Μάλιστα. Ok. Τελειώνει ο γύρος, ξεκινάει ο επόμενος, πάμε. Ανεβαίνει το thread, γιατί αυτό είναι στο τέλος του γύρου. Το 9 πήγε από το θόρυβο που έκανε ο Νίγκαν. Καλά, εντάξει. Ξεκινάμε με την Λάουρα πάλι. Όχι, ξεκινάμε με τον Dwight αυτή τη φορά. Προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα. Break and enter, για να δούμε. Έλα ρε, ένα, δύο, τίποτα. Λάουρα, ένα, δύο, τη σπάει. Τέλεια. Έχω χάσει τόσα άξονα. Σπάει πόρτα και ανοίγει. Εντάξει. Κάνει όμως όριο αυτό. Α, περίμενε. Έχω φέρει τρία μπλάνκ, άρα έχει ανέβει τρεις φορές ο θόρυβος. Και άλλη μία που ήταν που άνοιξα, τέσσερις. Ένα, 2, 3, 4, έχω πάει στο 14. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να κάνω κάποιο άξιο να κατεβάσω το θόρυβο, δεν γίνεται διαφορετικά. Το thread. Έτσι, ρίχνοντας κόκκινο ζάρι. Αλλιώς την πατήσαμε. Μετά. Λοιπόν, ok, τελειώσαν τα άξιο μου και απλά το μόνο που έκανα είναι αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Παίζουν τα zombie τώρα. Μείον ένα thread. Secure facility. Choose the survivor, replace the two closest closed doors to that survivor with locked doors. Πιο κλειστές πόρτες για να γίνουν κλειδωμένες είναι αυτή εδώ, η οποία θα τη βάλω εδώ για να την κάνω κλειδωμένη. Και αυτή θα κλειδώσει τώρα. Πέφτει όμως το thread κατά ένα και πάει στο 13. Καλό είναι γι' αυτό. Και θα βάλω και άλλη μια κλειδωμένη πόρτα. Να τι, λίγο δύσκολο να βρεις κλειδωμένη πόρτα. Από όλες, εντάξει, τη βρήκαμε. Άρα κλειδώνει και αυτή η πόρτα. Τέλεια. Πρέπει να κλειστεί για να κλειδώσει έτσι. Τέλεια.
sorry για το θόρυβο. Λοιπόν, πάει αυτή η κάρτα. Συνεχίζουμε με την κίνηση, κάναμε event. Move Walker Token, start with the closest. Πρώτα βγαίνουν τα token των... πρώτα κινούμε τα token. Start with the closest. Λοιπόν, τα token που κινούνται είναι... Καταρχήν αυτό με το που άνοιξε η πόρτα και έσπασε, αυτός φανερώνεται. Και εδώ ρίχνουμε ένα κόκκινο ζάρι για να δούμε πόσα ζόμπι θα βγούνε. Κανένα, τέλεια, δόξας. Λοιπόν, έφυγε αυτό. Όμως κινούνται και αυτά. Τα οποία έρχονται εδώ και με το που έρθουν εδώ μας βλέπουν, οπότε ανοίγουν όλα. Ξεκινάμε, πρώτο, boom. Τίποτα. Δεύτερο, boom, ένα λευκό ζάρι. Εκτός κάμερας βγήκε, αλλά είναι άσος. Αυτό σημαίνει ότι εδώ θα μπει ένα walker. Και έχουμε και δεύτερο token, το οποίο είναι ένα κόκκινο ζάρι. Για να ρίξουμε και το κόκκινο ζάρι, να δούμε τι θα βγει. Blank, τέλεια. Είμαστε λίγο τυχεροί με τα ζόμπι. Θα μπορούσαν να έχουν πολύ περισσότερα, είναι η αλήθεια. Οπότε δεν παραπονιέμαι. Οπότε υπάρχει ένα ζόμπι πίσω μας. Αφού κινήθηκαν λοιπόν τα token, τώρα πάνε να κινηθούν τα zombies. Αυτό δεν κινείται γιατί έχει μπροστά του ψωμάκι. Αυτό θα κινηθεί αντίστοιχα δύο spaces πίσω στον πιο κοντινό survivor. Ένα, δύο και φτάνει δίπλα στον Negan. Τέλεια. Λοιπόν, επιτίθονται τα zombies. Ξεκινάμε με αυτό. Επιτίθεται στην Λάουρα με ένα ζάρι κόκκινο, όπως είναι εδώ το... Κάνει ένα damage. Η Λάουρα κάνει defense με κόκκινο. Ήρθε ένα. Ένα μείον ένα μηδέν. Καταφέρω να αποκρούσω την επίθεσή της, οπότε δεν draw damage. Πάλι καλά. Ο κύριος εδώ που είναι δίπλα στον Negan θα επιτεθεί στον Negan. Αν υπάρχουν walkers δίπλα στον Negan που θα έπρεπε να τον επιτεθούν και γιατί δεν επιτίθεται σε άλλον survivor όπως εδώ, θα ακολουθήσουμε την εξής ρουτίνα. Ο Negan χάνει ένα stamina για κάθε walker που είναι εκεί, οπότε πέφτει από το 6 στο 5. Κάνει ζημιά. Θα τα πάρει κιόλας, σίγουρα. If Negan takes any damage, every survivor play immediately loses reputation, όσο ένα λευκό. Αυτή δεν έχει, ο Dwight δεν έχει να χάσει, ρίχνει η Laura να χάσει, έχασε ένα κι αυτή. Στο 0, αυτό κυρίως ξαναλέω έχει λόγο πιο πολύ στο competitive και όχι στο... Α, και αυτό το token έρχεται εδώ, έρχονται όλα πιο κοντά όσο μπορούν. Έχει φτάσει αυτό εδώ το token. Okay. Αφού γίνει και αυτό, χάσαμε και το reputation. Αν το stamina του Negan δεν έχει πέσει στο 0, συνεχίζουμε. Οπότε, συνεχίζουμε, είμαστε εδώ στο 13. Συνεχίζουμε με το επόμενο phase, αφού έχουν κινηθεί και τα walkers. Επόμενο phase είναι να κινηθεί ο Negan. Αν ο Negan είναι δίπλα σε walker ή σε ένα secure δωμάτιο, τώρα είναι δίπλα σε walker, τα παίρνει και οπότε πάμε στο Negan's Rage. Χάνουμε, ο survivor με το highest reputation χάνει ένα μπλε ζάρι σε reputation, δεν έχει νόημα να ρίξουμε, είμαστε στο 0 και ο Dwight και η Laura. Survivor που είναι μέσα σε ένα space τρώνε μια πάνω στο κεφάλι, οπότε πέφτει άλλο ένα, τρώμε ξύλο λοιπόν από τον Negan και στη συνέχεια αυτό που γίνεται είναι if adjacent to walkers, remove τόσα walkers όσοι ένα μπλε die roll. Ρίχνω το μπλε die roll για να δούμε το μπλε ζάρι. Ήρθαν 3 hit. Έτσι. Οπότε αφαιρούμε μέχρι 3, άρα αυτό φεύγει. Within 3 spaces, 1, 2, 3 και αυτό φεύγει. Μας καθάρισε ο Negan τη δουλειά, πάλι καλά. Και τελείωσε ο Negan και δεν κάνουμε το υπόλοιπο text.
Ναι, οκ. Okay. Δεν κινείται καθόλου βασικά, γιατί λέει If Negan is adjacent to Walker's Ori in an insecure room, he becomes enraged. Otherwise, draw a Negan action card. Άρα δεν κάνω draw το action card. Το διάβασα γιατί εδώ λέει στο τέλος do not resolve the text. Άμα δεν είναι, έχει rage, μπορεί να αποκτήσει και αλλιώς rage, θα μου πεις. Δεν εκτελούμε την κάρτα. Μάλιστα, τελείωσε και η σειρά του Negan. Συνεχίζουμε να έχουμε λιγότερα πράσινα τόκεν από ότι Survivor, οπότε πάλι ανεβαίνει ένα το threat και πάει στο 14. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Καταρχήν πρέπει να ανοίξουμε λίγο το δρόμο. Οπότε, παίζει πρώτα η Λάουρα και θα κινηθεί. 1, 2, 3. Και θα έρθει εδώ. Οκ. Okay. Μετά, μήπως να προσπαθήσω, ναι δεν μπορώ να προσπαθήσω να σπάσω πόρτες τώρα, θα έρχεται θόρυβος, θα ανεβαίνει το threat. Αν ήταν ανοιχτές αυτές οι πόρτες και δεν ήταν κλειδωμένες, θα προσπαθούσα να πάω να κάνω secure κάποια αυτά τα δύο δωμάτια, τώρα το ξεχνάω. Και σαν δεύτερο action, θα προσπαθήσω να χαμηλώσω το threat level. Κάνοντας το action clear the way, swap items, call Negan, secure, break and enter. Πώς χαμηλό, πώς αυξάνουμε, ρίχνουμε το threat level. Call Negan, break and enter, other action, secure, hold your nerve, θα κάνω. The survivor tries to calm the situation, a survivor that only takes action if the threat level is at least 2 και δεν δίπλα σε walker, οπότε ρίχνεις το μαύρο ζάρι. Προσπαθώ να φέρω αυτό το σύμβολο για να κατεβάσω κατά ένα το threat και να κερδίσω ένα reputation. Ωραία, τέλεια. Κατεβαίνει, πέσει στο 13 και κερδίζω ένα reputation. Ηρεμώ την κατάσταση. Μήπως να το κάνω και με τον Dwight. Το κάνω και με τον Dwight. Πρώτο action, Dwight. Όχι, ο Dwight θα κάνει. Ναι, πρώτο action ρίχνει. Ωραία, τέλεια. Άρα και αυτός κερδίζει ένα reputation και ρίχνει το threat κατά ένα. 12. Το λέω γιατί στο 18 χάνουμε, έτσι, γιατί δεν έχουμε και πολύ, πολλά περιθώρια. Και τώρα αφού κάναμε success, σαν δεύτερο action θα κινηθώ 1, 2. Α, δεν μπορώ να περάσει από εδώ, οπότε θα ξανακάνει το ίδιο action. 3, τέλεια. Και το ρίχνω στο 11 και κερδίζω και ένα reputation. Μάλιστα. Τελείωσα με τα action μου, δεν έχω άλλο action, παίζουν τα Walker. Τραβάμε κάρτα. Drawn to conflict. Place one Walker token on each of the entry point to and including the current threat level. Το threat level είναι αυτό το rose που σημαίνει ότι μπαίνει και εδώ και εδώ. Ένα threat token εδώ. Ένα walker token εδώ και ένα walker token εδώ. Εδώ είναι πιο πάνω, ευτυχώς που το έριξα. Θα μπαίνει και εκεί. Then, all walker tokens in play move, following the normal rules. This is in addition to any regular movement. Οπότε κινούνται ένα. Όπως κινούνται τα walker tokens. Τέλεια. Τρόπος σου λέει, τέλεια. Επόμενο που κάνω τώρα είναι κινείται ο... θα γινόταν μάχη και τα λοιπά, δεν γίνεται, δεν υπάρχει δίπλα μας, κινείται ο Negan. Και ο Negan αυτό που κάνει είναι να... δεν είναι enraged τώρα ευτυχώς, θα τραβήξει μια κάρτα. Move to spaces. 1, 2. Add one reputation to all survivors within 3 spaces. Any incapacitated within the restore stamina and stand up. Okay. Δεν έχουμε κανέναν incapacitated που να έχει πέσει, αλλά παίρνουμε όλοι ένα reputation. Ξαναλέω, λίγο με νοιάζει το reputation, απλά το κάνω για να φαίνονται οι κανόνες όλοι. Γιατί αυτό έχει να κάνει να δεις αν παίζουν ποιος από τους δύο περισσότερο reputation κτλ. Έτσι. Έχει και το μη ανταγωνιστικό κομμάτι. Ωραία. Συνεχίζουμε, επόμενος γύρος. Λοιπόν, νομίζω είναι η ώρα να κινηθεί η Λάουρα. 1, 2,
3. Και 1. Ανοίγει. Έχει άλλα 2 κίνηση, αλλά ζούμε τι βρήκε στο δωμάτιο. One supply token. Μπαίνει ένα supply token, τουλάχιστον 3 μακριά. Ας πούμε ότι μπαίνει εδώ. Και είμαστε στο medium, οπότε ρίχνουμε ένα μπλεζάρι, δυστυχώς. Και τόσα ζόμπι θα βγουν. 2. 2 walker βγαίνουν. 2, 3, οπότε ας πούμε ότι βγαίνουν εδώ. Και εδώ. Ή εδώ, ας πούμε. Ωραία. Τελείωσε και αυτό το room και πάμε να κάνουμε το τελικό push για να δούμε αν θα κερδίσουμε το παιχνίδι, το σενάριο. Έχω άλλα 2 κίνηση να κάνω. Ένα, δύο. Εδώ. Μάλλον μπαίνει ένα, εδώ και σταματάει η αγώνια. Οκ, και θα περιμένει από εκεί. Λοιπόν, τελείωσε η Λάουρα. Ο Ντουάιτ θέλει να περάσει, αλλά δεν μπορεί γιατί τον... μπορεί να περάσει μέσα από άλλους. Survivor cannot move through a wall. Survivor can move through other survivors and prone walkers, but cannot end... Α, μπορεί να κινηθώ, ναι. Άρα και ο Ντουάιτ θα κινηθεί 1, 2, 3, 4. Έτσι. Και 1, 2, 3, 4. Και μπαίνει και αυτός μέσα εδώ. Τέλεια. Παίζουν τα Walker. Τραβάμε event. Choose a survivor. They must choose to either lose reputation only if they have at least one or place a Walker within 3 spaces with a clear route to the survivor. Εντάξει, οκ. Okay. Χάσε ένα reputation. Από τον Dwight που έχει και πολύ. Έφυγε και αυτό. Και ευτυχώς δεν ανέβηκε το threat. Τα tokens κινούνται. Ένα. Αυτό βλέπει, οπότε γυρίζει και γίνεται ένα μπλε. Πού είναι το μπλε? Ένα, που σημαίνει ότι φεύγει αυτό και μπαίνει ένα μονό. Walker εδώ. Okay. Και αυτά κινούνται. Δύο. Ένα. Δύο. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε πώς επιτίθονται. Νομίζω θα επιτεθεί αυτός εδώ και αυτός εδώ, έτσι για να μην έχουμε θέμα. Ωραία. Ο πάνω επιτίθεται στον Dwight, ρίχνει ένα κόκκινο. Φέρνει τίποτα, ο Dwight δεν χρειάζεται να ρίξει άμυνα. Ο κάτω επιτίθεται στην Λάουρα, ρίχνει ένα κόκκινο. Φέρνει ένα. Η Λάουρα κάνει defense με κόκκινο. Φέρνει δύο και θαυμαστικό, που σημαίνει ότι είναι beaten. Κακό αυτό, γιατί σημαίνει ότι αν φτάσει εδώ, δεν γίνεται δεν πέφτει μόνο κάτω, incapacitated. Αλλά γίνεται και remove from game. Μάλιστα. Τέλεια. Τέλεια, που λέει ο τρόπος του, λέγει. Λοιπόν, κινείται ο Νίγκαν τώρα, τραβάει μια κάρτα. I'm sick of you, move to spaces, right with the lowest reputation is moved 3 spaces towards the nearest walker or walker tokens and makes noise. Εντάξει, λοιπόν, καταρχήν κινείται 2. 1-2. Εντάξει, okay. Και κατά δεύτερον, αυτοί θα κινούνται πιο κοντά στα walker, είναι ήδη δίπλα, οπότε δεν κουνιούνται, ευτυχώς. Και κάνει θόρυβο. Τάκ, και πάμε στο 12. Και τελειώνει ο γύρος, που σημαίνει ότι ξανακάνουμε, ανεβαίνει το threat 1. Γιατί έχουμε μόνο 2 secure δωμάτια. Πάμε τώρα, παίζει η Λάουρα. Η Λάουρα τώρα θα προσπαθήσει να επιτεθεί, θα ρίξει ένα λευκό ζάρι, φυσικά. Με το range που έχει. Όχι, θα ρίξει πρώτα μάλλον ο Dwight. Θα πετάξει αυτήν την κάρτα και θα κάνει ένα instead of fight action, ρίχνει ένα μπλε και αφαιρεί τόσα walker όσο φέρει.
Adjacent αφαιρεί. 2. Τέλεια. Αφαιρώντας αυτά τα δύο Walker, ανεβαίνει και το reputation του 2. Α, αυτό που δεν είδα στο... μισό λεπτό. Πρέπει να χάσει και κάποιος reputation, ε. Όχι, δεν χάνει. Απλά αυτός ακουνιότανε. Ενώ είναι πιο κοντά στο... θα ακουνιόταν αυτός πιο κοντά στο... στο Walker token ή στο zombie miniature. Το ίδιο πράγμα, δεν. Λοιπόν, τελειώνει αυτός με το πρώτο action. Και με το δεύτερο αυτό που κάνει είναι, νομίζω τώρα πρέπει να αρχίσω να φωνάζω τον Negan. Υπάρχει ένα action που μπορώ να κάνω που λέγεται... Call Negan. Ή clear the way. This action may only be performed if Negan is in play. Και ο Negan κινείται 3. Ωραία, call Negan κάνω το δεύτερο μου action. 1. 2. 3. Όχι. Δεν κάνω αυτό γιατί δεν θα μπορεί να περάσει μέσα. Με το δεύτερο μου action... βγαίνω εδώ ένα. Για να κερδίσω, πρέπει ο Νίγκαν να φτάσει εδώ. Έτσι. Οπότε βγαίνω εδώ, να περιμένω εδώ. 2-3, βγαίνω εδώ για να το κλείσω αυτό, να μην μπορεί να βγει ζόμπι από εδώ αν είμαι πάνω. Αυτό κάνω. 1, 2 και 3 διαγώνια. Ναι. Τώρα η Λάουρα με το πρώτο action φωνάζει τον Ίγκαν. 1, 2, 3. Με το δεύτερο action φωνάζει τον Ίγκαν. 1, 2, 3. Τέλειωσε το action. Πάμε στον επόμενο γύρο. Πάμε στο zombie Walker Face. Threat κατά 1. Πάμε στο 14. Ανεβαίνει μάλλον κατά 14 και μετά. Ανεβαίνει κατά 14. Ωραία. To the survivor, choose the nearest secure room to that survivor and flip the security token back to unsecured. Ω, καλά. If there are no secure rooms, εντάξει, το κάναμε. Και ανεβαίνει το thread όσο ένα λευκό ζάρι, die roll. Καθόλου, τέλεια. Ωστόσο όμως, θα κινηθούν τα walkers. Αυτό θα κινηθεί ένα, δύο, πρώτα θα κινηθεί αυτό ένα μάλλον. Μπορεί να έχω ξεχάσει νομίζω και άλλη μια φορά, οπότε ας το φέρουμε εδώ. Και αυτό κινείται 2, τέλεια. Τώρα, στη συνέχεια, αυτό που κάνουμε είναι να ανεβάσουμε το thread κατά 1, πάει στο 15, γιατί έχουμε ένα μόνο unsecured δωμάτιο και 3 miniatures, survivors, ένα μόνο secured, πράσινο, versus 3 miniatures. Οπότε τι κάνουμε τώρα, πρώτο action. Το call Negan. Κάνω call Negan και 1-2, αυτά είναι εδώ. Ο Negan έχει φτάσει στην άκρη του δωματίου, έχει τελειώσει, δεν χρειάζεται να κάνουμε σε αυτό το σενάριο κάποια δωμάτια secure, απλά να φτάσει εκεί. Σε άλλα πιο προχωρημένα σενάρια πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένο αριθμό από secure δωμάτια πριν φύγουμε και κερδίσαμε το πρώτο σενάριο. Χαλαρό το πρώτο σενάριο, είναι απλά για να μάθεις το παιχνίδι, το λέει κιόλας. Θα γυρίσουμε βίντεο με επόμενο play, όπου θα δείξουμε πιο επόμενο σενάριο μεταγενέστερο που θα έχει και περισσότερο challenge. Αυτό λοιπόν είναι το σενάριο 1, το introductory σενάριο, το εισαγωγικό σενάριο του The Walking Dead, Here's Negan, The Board Game.